Κυρίες και κύριοι, 6 του Απρίλη σήμερα, μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας και από τούτο εδώ το βήμα της Βουλής, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες διαδηλωτές που κατακλείζουν το Σύνταγμα και τις πλατείες όλων των πόλεων. Χαιρετίζουμε τον αγώνα του λαού μας ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Αυτός ο αγώνας, αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να ανθίσει η ελπίδα στον τόπο μας. Τώρα, αν ο λαός της Θράκης παραμερίσει τη γνωστή άποψη ότι τάχα τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εκεί οφείλονται σε μια ιδιαίτερη στρέβλωση του μοντέλου ανάπτυξης και σε μια διαχρονική έλλειψη προσοχής για την ακριτική αυτή περιοχή, αν δεν πιστέψει ότι η κατάσταση αυτή μπορεί τάχα να αλλάξει άρδιν με στοχευμένες και έξυπνες δήθεν παρεμβάσεις από την πλευρά του κράτους και με την στράτευση, όπως λένε, όλων σε έναν κοινό στόχο, αν δει δηλαδή τα πορίσματα των κομμάτων για τη Θράκη έτσι όπως είναι πραγματικά και όχι όπως παρουσιάζονται επικοινωνιακά, τότε ασφαλώς και θα διαπιστώσει ότι σε αυτά τα πορίσματα αποτυπώνεται με σαφήνεια ο δρόμος ανάπτυξης τον οποίον επιλέγουν οι πολιτικές δυνάμεις και για την ανάπτυξη της Θράκης. Έχουν άραγε όλα τα κόμματα την ίδια αφετηρία στη συζήτηση που γίνεται για την ανάπτυξη της Θράκης? Όχι. Αφετηρία για το ΚΚΕ, θεμελιακή του βάση ήταν και είναι πάντα το δικαίωμα του λαού της περιοχής να ζει ειρηνικά, χωρίς φτώχεια, χωρίς ανεργία, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις, χωρίς το ρατσιστικό μίσος, χωρίς την επικίνδυνη εμπλοκή στα ανατοϊκά σχέδια, χωρίς αυτόν τον συνεχόμενο κίνδυνο των θερμών επεισοδίων ή μιας πολεμικής σύραξης και με κατοχυρωμένα, εννοείται, τα δικαιώματά του στη δουλειά, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Όλα αυτά που περιέχονται δηλαδή στο πόρισμα που κατέθεσε το ΚΚΕ για τη Θράκη. Για τα υπόλοιπα αστικά κόμματα όμως η αφετηρία είναι άλλη και η βασική στόχευση διαφορετική. Στα πορίσματά τους, προτεραιότητα έναντι των λαϊκών αναγκών, έχει η εξυπηρέτηση των στόχων και των σχεδίων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, η υλοποίηση των γεωπολιτικών τους επιδιώξεων ή, όπως συνηθίζουν να τα λένε, η ανάπτυξη, η καπιταλιστική εννοείται, και η γεωστρατηγική αναβάθμιση. Θα μου πείτε βέβαια ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη στη Θράκη υπήρξε και στο παρελθόν και με κίνητρα μάλιστα πλουσιοπάροχα. Παρά τα κίνητρα όμως που δόθηκαν, και μιλάμε για επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ μέσα από αναπτυξιακούς νόμους, μέσα από φοροαπαλλαγές και τόσα άλλα, δεκάδες ήταν οι επιχειρήσεις που έμειναν κουφάρια ή μετεγκαταστάθηκαν σε γειτονικές βαλκανικές χώρες. Συνεταιριστικές δε επιχειρήσεις εμβληματικές, όπως η βιομηχανία ζάχαρης της Ξάνθης, η ΣΕΒΑΘ, έκλεισαν με αποτέλεσμα εκατοντάδες χαμένες θέσεις εργασίας ή κάποιες από αυτές πουλήθηκαν και στο μεγάλο κεφάλαιο, όπως η βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων και η ΣΕΚΑΠ. Είναι αλήθεια βέβαια ότι στο γενικότερο σχεδιασμό της ελληνικής αστικής τάξης, η Θράκη καλείται να παίξει λόγω και της γεωγραφικής της θέσης έναν αυξημένο ρόλο. Πρόκειται για τη μετατροπή της περιοχής σε ενεργειακό, διαμετακομιστικό αλλά και στρατιωτικό κόμβο και αυτή είναι όλη η ουσία του αστικού σχεδιασμού για τη Θράκη. Και είναι άραγε τυχαίο το ότι αυτό το κρατικό κυβερνητικό ενδιαφέρον ενεργοποιείται τώρα που εκδηλώνεται το έντονο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή ως ένας χώρος βάση για τον ανταγωνισμό τους με τη Ρωσία. Εδώ και καιρό και ακόμα περισσότερο τις τελευταίες μέρες μετά τη ρωσική εισβολή και την υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης γιγάντια αμερικανικά οχηματαγωγικά πλοία ξεφορτώνουν στρατιωτικά ελικόπτερα, τεθωρακισμένα και άλλα στρατιωτικά οχήματα τα οποία στη συνέχεια προωθούνται στη θερμή γραμμή του Ανατολικού Μετώπου
όπου μένεται αυτή τη στιγμή ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Βλέπετε, μπορεί για τους κατοίκους της περιοχής τρένο να μην υπάρχει, αλλά για τους Αμερικανονατοικούς τα τρένα περισσεύουν. Όμως, ο λαός του Εύρου που αγωνίζεται ξέρει και μπορεί και τα σταματάει αυτά τα τρένα, όπως χτες στην Αλεξανδρούπολη, ενώ δεν είναι λίγοι και οι σιδηροδρομικοί που αρνούνται να υπηρετήσουν τους επικίνδυνους Αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το κόμμα μας, συμμετέχοντας με ειλικρίνεια και παρεμβαίνοντας με καθαρές θέσεις και στη Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη και καταθέτοντας το δικό του πόρισμα, συμβάλλει και με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη του διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης που συμφέρει στην εργατική τάξη και το λαό της περιοχής και συνολικότερα της χώρας. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι ένα μέρος του αστικού σχεδιασμού για την περιοχή της Θράκης έχει ήδη υλοποιηθεί. Καταρχάς στον ενεργειακό σχεδιασμό, από όπου όμως και εξάγονται και σημαντικά συμπεράσματα. Για δείτε, ενώ από τη Θράκη περνάνε δύο παρακαλώ αγωγή φυσικού αερίου, μερικές φορές κυριολεκτικά δίπλα από τα σπίτια των κατοίκων, αυτή η περιοχή, η Θράκη, παραμένει πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια. Ο λαός της περιοχής ακόμα δεν έχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Θα περάσει δε αρκετός καιρός ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του εμπορικού δικτύου του φυσικού αερίου για οικιακή και βιομηχανική χρήση και η οποία θα καλύπτει τα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής και όχι όλη την περιοχή. Αυτή η εξέλιξη, πέρα από την τεράστια καθυστέρηση που είναι οδυνηρή λόγω και των μεγάλων αναγκών για θέρμανση των λαϊκών νοικοκυριών στη Θράκη, δεν σημαίνει ότι θα βελτιώσει όταν συμβεί και την κατάσταση για το λαό της περιοχής, αν δεν συνοδευτεί και από πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτείνει το κόμμα μας. Ποια είναι αυτά? Η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ένα μέτρο το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο και δεν αφορά μόνο τη Θράκη, αλλά όλη την Ελλάδα πια και πρέπει τώρα να γίνει, και την κάλυψη φυσικά του κόστου σύνδεσης, αλλά και του σχετικού εξοπλισμού από το κράτος. Γιατί διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, το κόστος εγκατάστασης είναι απαγορευτικό και για τους άνεργους, αλλά και για τους εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα. Ο λαός όμως της περιοχής θα συνεχίσει δυστυχώς να υποφέρει από την ενεργειακή φτώχεια, παρά το ότι προχωρά και η κατασκευή του IGB, παρά το ότι το LNG μπαίνει στην τελική ευθεία και παρά το ότι σχεδιάζεται η μετατροπή του πρίνου σε υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου. Πρόκειται φυσικά για σχεδιασμούς οι οποίοι εξυπηρετούν την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών κολοσσών, αλλά και κουμπώνουν ταυτόχρονα με τις στρατηγικές επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, σχεδιασμοί βεβαίως οι οποίοι μετά τη ρωσική εισβολή επιταχύνονται. Ανάλογα είναι και τα επενδυτικά σχέδια για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο και για τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια που λειτουργούν ήδη ή αυτά που σχεδιάζονται, αφού όλα αυτά δεν γίνονται για την κάλυψη των αναγκών του λαού σε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά προορίζονται για την εξαγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Αντίστοιχα και με τις ΑΠΕ επιδιώκεται να δοθεί η κερδοφόρα εκείνη διέξοδος των τεράστιων υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων που έχουν συγκεντρώσει τα μονοπόλια της ενέργειας και άλλων κλάδων. Συνεπώς, οι λεγόμενες πράσινες τρομάρα τους επενδύσεις, η εκμετάλλευση του πετρελαίου του πρίνου από την ενεργειακή, η οποία απολύει και βγάζει σε διαθεσιμότητα όλους τους εργαζόμενους της, της γεωθερμίας στον Εύρο, την Ξάνθη, την Καβάλα, ο στόχος να γίνει Κομωτινή ενεργειακό κέντρο μετά την ολοκλήρωση της απολιγνητοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, τα υδροηλεκτρικά στη Δράμα, η αγωγή φυσικού αερίου. Με λίγα λόγια, όλα μα όλα τα σχέδια της αστικής τάξης για τον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή δεν υλοποιούνται με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, αλλά τις κερδοφόρες επενδύσεις των ομίλων. Το αφήγημα για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα δημιουργούσε δήθεν ο ΤΑΠ στην περιοχή έχει ήδη καταρρεύσει,
αφού πλέον στη φάση της λειτουργίας του απασχολείται ελάχιστο προσωπικό. Ενώ το αιωλικό πάρκο που βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης στο Λιβαδίτη στην Ξάνθη, σε μια περιοχή ιδιαίτερου εξαιρετικού φυσικού κάλους, χαρακτηρισμένο και νατούρα, αποδεικνύει τελικά πόσο αξία έχουν όλες αυτές οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αγώνας των κατοίκων ενάντια σε αυτά τα αιωλικά πάρκα είναι δίκαιος και το ΚΚΕ δηλώνει και από αυτό το βήμα ότι τον στηρίζει. Τέλος, και έχει σημασία αυτό, η υπεριαλιστική σύγκρουση που εξελίσσεται σε άγριο πόλεμο στην Ουκρανία διαψεύδει με τον πιο τραγικό μάλιστα τρόπο για τους λαούς όλους όσοι θεωρούν τους ενεργειακούς αγωγούς ως παράγοντες τάχα ασφάλειας και ειρήνης. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι μόνο ένας κρατικός φορέας ενέργειας στο πλαίσιο της εργατικής εξουσίας θα μπορεί να αξιοποιεί κοινωνικοποιώντας όλες τις πηγές ενέργειας, το λιγνίτι, τα υδροηλεκτρικά, την αιωλική, ηλιακή, τα πάντα, βασισμένο σε ένα κεντρικό σχέδιο που θα παίρνει υπόψη του όλες τις προϋποθέσεις και με σεβασμό βεβαίως το περιβάλλον και την υγεία του λαού και των εργαζομένων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, για την ανάγκη να βελτιωθεί το οδικό, το σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή, για την ανάγκη να κατασκευαστούν σύγχρονα ασφαλή σχολεία, παιδικοί σταθμοί, αντιπλημμυρικά έργα, μιλάνε λίγο πολύ όλα τα κόμματα στα πορίσματά τους. Και βέβαια ότι η περιοχή της Τράκης είναι εξαιρετικά πλούσια σε ορυκτό πλούτο, δεν το αμφισβητεί κανένας. Ποια όμως είναι εδώ η βασική διαφορά του ΚΚΕ από όλους τους υπόλοιπους? Κανένα άλλο κόμμα δεν μιλάει εκτός από το ΚΚΕ για την κατάργηση των διοδίων και της λεγόμενης ανταποδοτικότητας. Κανένα άλλο κόμμα δεν λέει ότι ο λαός πληρώνει για όλα αυτά τα έργα και μια και δυο και τρεις φορές και συνέχεια. Κανένας άλλος δεν εξηγεί γιατί άραγε όλα αυτά τα έργα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, μιας και αποτελούν βασικές ανάγκες του λαού αυτής της περιοχής. Και δεν το κάνουν γιατί τότε θα πρέπει να παραδεχτούν ότι όποιο έργο γίνεται πρέπει να συμφωνεί με εκείνη τη λογική του κόστους ωφέλους και να εξυπηρετεί βεβαίως το όποιο έργο κατά προτεραιότητα να εξυπηρετεί όχι τις λαϊκές ανάγκες αλλά την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Και όλα αυτά την ώρα που ο λαός πληρώνει το 95% των φόρων και μόνο το 5% οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ενώ και η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, που είναι λαϊκή περιουσία ασφαλώς, δεν γίνεται προς το συμφέρον του, δίνεται βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία μπροστά στο κέρδος τίποτα δεν υπολογίζουν, ούτε δικαιώματα εργατικά, ούτε περιβάλλον. Να γιατί χρειάζεται να μεγαλώσει η διεκδίκηση του λαού για όλα αυτά που αναλυτικά μπαίνουν και στο πόρισμα που καταθέσαμε ως ΚΚΕ. Αξίζει βέβαια λιγάκι να σταθούμε λίγο περισσότερο στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ζήτημα που έχει και έναν ιδιαίτερα επίγοντα χαρακτήρα για την περιοχή. Πρόκειται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των αναγκαίων εγκυοβελτιωτικών, αντιπλημμυρικών έργων υποδομής, τα οποία θα προλαμβάνουν καταρχήν και βεβαίως μετά θα αντιμετωπίζουν την εμφάνιση των πλημμυρών, οι οποίες πλημμύρες είναι και συχνότατες στην περιοχή. Και χρειάζεται άμεση ειδική παρέμβαση για τον οικισμό του απαλού στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στις γύρω περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα και χάνονται μέχρι και ζωές. Στην πρόταση βεβαίως του κόμματός μας, όλα ξεκινούν από τη συγκρότηση του κρατικού ενιαίου φορέα της διαχείρισης των υδάτων, ο οποίος θα υλοποιεί μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης του νερού με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία, αξιοποιώντας και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, αλλά και τα αποτελέσματα της διασυνοριακής συνεργασίας. Υπάρχει όμως ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο είναι καθοριστικό για την περιοχή. Πρόκειται για την ταχύτατη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης και γενικότερα της Θράκης, όπως είναι για παράδειγμα το πετροχώρι της Ξάνθης, για τη μετατροπή της περιοχής λοιπόν σε μεγάλο στρατιωτικό κόμβο και σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Σούδα του Βορρά αποκαλούν πια την Αλεξανδρούπολη οι Αμερικάνοι.
αυτό, αυτή τη μετατροπή, την επιτάσσουν οι επιδιώξεις και οι φιλοδοξίες της ελληνικής αστικής τάξης όμως, και όχι η ασφάλεια του λαού και της περιοχής. Μονάχα που έτσι εμπλέκεται η χώρα μας και ειδικά η Θράκη ακόμα περισσότερο στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Σε αυτούς τους ανταγωνισμούς εντάσσονται και οι εξελίξεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η μετατροπή του βεβαίως σε μια αμερικανονατοϊκή βάση. Έτσι όμως η Θράκη και ο λαός της δεν μετατρέπονται μονάχα σε ορμητήρια των αμερικανονατοϊκών επιδιώξεων, αλλά ταυτόχρονα μετατρέπονται και σε στόχο των αντιπάλων τους. Αναδεικνύεται λοιπόν σήμερα, ολοφάνερα πια, το πόσο επιτακτικό είναι για το λαό μας το αίτημα για καμία συμμετοχή, για καμία εμπλοκή της χώρας μας στα σχέδια και τους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστών, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εργατική βεβαίως εξουσία. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο, μόνο σε αυτό της λαϊκής εξουσίας μπορεί η χώρα μας να οικοδομήσει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με όλους τους λαούς της περιοχής, αλλά και γενικότερα. Και είναι σημαντικός, ξέρετε, αυτός ο αγώνας ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και τη λαιλασία του πλούτου των φτωχών χωρών, γιατί αυτοί οι πόλεμοι είναι που δημιουργούν τα κύματα των ξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών. Και ο λαός εκεί πάνω στη Θράκη έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές την αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και δεν πρόκειται να επιτρέψει να ριζώσει το ζυζάνιο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που έντεχνα καλλιεργείται από το σύστημα για να κρύβονται οι πραγματικοί πέτοι των ξεριζωμών. Γι' αυτό και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής χρειάζεται με τον οργανωμένο τους βεβαίως αγώνα να πρωτοστατήσουν για να μεταφερθούν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες σε αξιοπρεπείς ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας στην ενδοχώρα, που θα λειτουργούν όμως με κρατική ευθύνη, χωρίς ΜΚΟ, με το απαραίτητο προσωπικό, πλήρη δικαιώματα. Θα χορηγείται άσυλο σε όλους τους ανθρώπους για τις χώρες που πραγματικά θέλουν να πάνε ενάντια σε αυτόν τον απαράδεκτο κανονισμό του Δουβλίνου. Κλείνοντας, δύο λόγια για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η μειονότητα. Δύο λόγια όμως. Δύο λόγια. Ούτε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Το κόμμα μας έχει σαν βασικό άξονα της δράσης του τη σφυριλάτηση πρώτα απ' όλα της ταξικής ενότητας της εργατικής τάξης. Τη συμμαχία της με τα λαϊκά στρώματα, την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, των δικαιωμάτων της νεολαίας. Το ΚΚΕ έχει σαν άξονα στη δράση του τα οξυμένα κοινά προβλήματα του λαού της περιοχής. Παλεύει για να μπορούν οι εργαζόμενοι της μειονότητας, όλοι οι εργαζόμενοι, να αναπτύξουν την ιδιαίτερη πολιτιστική τους ταυτότητα χωρίς αποκλεισμούς, για να αποτελέσει αυτή η ιδιαίτερη ταυτότητα γέφυρα φιλίας και ενότητας και όχι ένα πεδίο αστικών αντιπαραθέσεων. Και εν τέλει η εργατική εξουσία είναι εκείνη που θα εξαλείψει αυτή την πηγή της βαρβαρότητας και της φτώχειας του λαού, που δεν είναι άλλη βέβαια από την καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα της παραγωγής, και αυτή θα δώσει και εκείνη την νέου τύπου εξουσία και οργάνωση και το δίκαιο εκείνο βεβαίως που θα εκφράζει τα εργατικά, τα λαϊκά συμφέροντα, άσχετα και πέρα από θρησκευτικές και οποιασδήποτε άλλες διαφορές. Ευχαριστώ.